Οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου αλλά και το φτηνότερο ευρώ φέρνουν περισσότερη ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωζώνης από αυτή που αναμενόταν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι φέτος θα υπάρξει ανάπτυξη της τάξης του 1,3% αντί για 1,1% της αρχικής πρόβλεψης. Υπάρχει φυσικά ακόμα αρκετή δουλειά μπροστά μας για τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Γι' αυτό όλοι οι παίκτες στην Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να ενισχύσουν τα οικονομικά μας θεμέλια. Και στον απόϊχο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κλείσει ευνηδιαστικά τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, ο Πιέρ Μοσκοβισί επέμεινε στην εφαρμογή των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι δεσμεύσεις έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση, όχι μόνο για λογαριασμό της ίδιας, αλλά στο όνομα της ίδιας της χώρας και του κράτους. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι άλλοι εταίροι στην Ευρώπη, κυρίως οι πιστωτές, μένουν προσιλωμένοι σε αυτές τις δεσμεύσεις. Ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός, από την άλλη πλευρά, συμπιέζει τους μισθούς προς τα κάτω και αυξάνει την ήδη υψηλή ανεργία.